Ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον κύριο Πετρόπουλο. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126 του 2003, ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει την 6η 11 του 2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καμένο, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέος Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοζιά, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέος Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοζιά. Δύο ποινικές δικογραφίες είναι. Ή απλά έχει γραφεί δύο φορές. Οπότε, αν είναι μία, να διαγραφεί μία από τις δύο προτάσεις από τα πρακτικά. Ποινική δικογραφία που αφορά τον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον τέος Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά. Και ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον τέος Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά. Επαναλαμβάνονται δύο. Είναι διπλές ποινικές δικογραφίες. Οκ, άρα δεν έχει γίνει κανένα λάθος. Για το σχολείο, μήπως έχουμε την ανακοίνωση, για την ευκαιρία να το πούμε. Πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής 42 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 7ο Γυμνάσιο Βόλου. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περατωμένη η συζήτηση επί της αρχής των άρθρων των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εισερχόμαστε στην ψήφιση επί της αρχής επί των άρθρων των τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά. Σας επισημαίνουμε ότι η ψηφοφορία περιλαμβάνει την αρχή του νομοσχεδίου, 8 άρθρα, 3 τροπολογίες, το ακροτελεύθερο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νομοσχεδίου. Κάθε φορά που στην οθόνη εμφανίζονται ως και 4 άρθρα, εμφανίζονται έως 4 άρθρα προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής, το λεγόμενο scroll down στα καλά ελληνικά. Στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης εμφανίζεται κάθε φορά ο αριθμός των άρθρων που απομένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, το ακροτελεύθερο άρθρο και το σύνολο και αφού καταχωρήσετε την ψήφο σας έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε ως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε βέβαια απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο προκειμένου να σας συνδράμουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι τη βοήθειά τους. Παρακαλώ να ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Να ενημερώσω προς τους μαθητές που παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Έχετε έρθει στο τέλος και συγκεκριμένα στην ψήφιση του σχεδίου νόμου το οποίο συζητάμε στην απόψινη συνεδρίαση. Γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές του κάθε κόμματος ψηφίζουν. Δεν είναι ονομαστική, οπότε γι' αυτό το λόγο βλέπετε και λίγους βουλευτές να είναι εδώ. Είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δυστυχώς δεν έχετε προλάβει να παρακολουθήσετε γενικότερα περισσότερο χρόνο, οπότε οδεύουμε και προς την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης.
μην φύγουν οι εισηγητές και οι διακόγοι αγορητές, γιατί πρέπει μετά το αποτέλεσμα να υπογράψετε στα πρακτικά. Είμαστε έτοιμοι, έχετε ψηφίσει όλοι, έχετε ολοκληρώσει με την ψηφοφορία. Κύριε Σαχινίδη, έχετε ψηφίσει και εσείς, έχετε τσεκάρει όλοι, είστε έτοιμοι. Ωραία. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας με το ηλεκτρονικό σύστημα, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014-50 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, την L128 κάθετος 1 της 30ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων, των τροπολογιών και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία. Οι θέσεις των κομμάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, θα καταχωριστούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και θα εμφανιστούν στις οθόνες της αίθουσας. Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου. Η αξιοδότηση παρεσχέθη. Έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά της 1ης Οκτωβρίου 2018 για την πρωινή συνεδρίαση και ρωτά το Σώμα αν τα επικυρώνει. Τα πρακτικά επικυρώθηκαν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του Σώματος, λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10 το πρωί με αντικείμενο εργασιών του Σώματος, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. Λύεται η συνεδρίαση. Καλή ξεκούραση σε όλους και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζουσες.